Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αρχίσω με μια κριτική που ήρθε στα αυτιά μου ότι κρύβουμε, ότι δεν είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τα ιερά τέρατα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και πού πάω να κρυφτώ, πάω να δω το Wolfgang Schäuble και το Paul Thompson για να έχω ήσυχη την ψυχή μας. Και όταν πηγαίνω στο Wolfgang μας και στον Paul μας, Paul είναι προφέρεται, τους λέω σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προστασία που μας δίνετε, που μου δίνετε, εκεί που μου δίνετε και τον καφέ από τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Βρούτσι. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Το τελευταίο μήνα και τι δεν έχουμε ακούσει, ότι θα αποτύχει η διαπραγμάτευση, ότι επιστρέφουμε στην κρίση, ότι είναι πάλι μέρες Ιουλίου, ότι τελειώνει η κυβέρνηση, ότι μερικές εφημερίδες γράφουν ότι θα έχουμε εκλογές, μερικές εφημερίδες λένε ότι θα έχουμε και εκλογές και δημοψήφισμα και μερικές εφημερίδες που δεν τους φτάνει αυτό λένε ότι θα έχουμε και εκλογές και δημοψήφισμα και ανασχηματισμό όλα μαζί. Θα ήθελα, επειδή αυτά δεν μου φαίνονται και τόσο σοβαρά, να σας δώσω μια εικόνα της διαπραγμάτευσης και τι είναι η πραγματική εικόνα. Η πραγματική εικόνα είναι ότι πηγαίνω τη Δευτέρα από αύριο στο Eurogroup για να παρουσιάσω τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και την λήξη των συμφωνηθέντων του καλοκαιριού. Όλοι οι θεσμοί έχουν πιστεί ότι αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Το λένε, υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτό που θα τη συζητηθεί, δηλαδή υπάρχει μία παρένθεση που πρέπει να συζητήσουμε και έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε. Η διαφορά είναι ότι σε αυτό το δημοσιονομικό πακέτο και τις μεταρρυθμίσεις που θα έχουμε τον καιρό να τις μιλήσουμε αργότερα όταν έρθουν τα άλλα νομοσχέδια, είναι ότι το δημοσιονομικό πακέτο εμείς και οι Ευρωπαίοι λέμε ότι θα φτάσει σε ένα πλεόνασμα το 2018 το 3,5% και το Δούνου του λέει ότι το πλεόνασμα θα είναι 1,5%. Γι' αυτό ζήτησε το Δούνου του να πάρουμε υποαίρεση μέτρα της τάξης του 2%. Εμείς εξηγήσαμε και η θέση μας δεν έχει αλλάξει και έχουμε πείσει τους πιο πολλούς από ό,τι βλέπετε από τις ανακοινώσεις και κομμάτων της Σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη αλλά και του Λαϊκού Κόμματος ότι αυτά δεν γίνονται συνταγματικά και τους έχουμε πείσει επιπλέον ότι μια τέτοια, έστω και λίγο παραπάνω από τα 5,4% που 5,4 δις τα 3% που έχουμε συμφωνήσει θα ήταν αντιπαραγωγικά και από οικονομική και από κοινωνική άποψη. Και αυτό μπήκε το θέμα για να βρούμε ένα συμβασμό, αυτό το μηχανισμό που οι δικοί μας αριθμοί και οι αριθμοί της Eurostat λένε ότι δεν θα χρειαστούν. Εσείς τι λέτε? Οι κύριοι και κυρίες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, το Eurostat έχει δίκιο ή το Δούνου του? Και να τι λέτε επιπλέον ότι πρέπει να τα πάρουμε αυτά τα μέτρα? Μην διακόπτετε. Και τι λέτε, γιατί στην προηγούμενη συζήτηση εδώ πέρα και στην προηγούμενη συζήτηση εδώ πέρα, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το γράμμα μου που καλούσα το Δούνου του να πάρει μέρος στο πρόγραμμα, ανακοίνωσε δηλαδή για να σας θυμίσει τι ψηφίσατε το καλοκαίρι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ψηφίσατε να είναι μέσα το Δούνου του το καλοκαίρι. Φαντάζομαι τώρα, για να μιλήσω μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτή η αποκάλυψη σας είχε συγκλονίσει τόσο πολύ με το χαρτί που κούνησε, ότι περιμένω αύριο να σας ανακοινώσει ότι ο Πάπας είναι ακόμα καθολικός και ο Βαρθολομαίος δεν είναι, ή να σας ανακοινώσει ότι στο νότιο ημισφαίριο έρχεται ο χειμώνας, ενώ σε εμάς δεν έρχεται. Άρα, το 2% δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Εμείς θα προτείνουμε το μηχανισμό αυτό που έχει εξηγηθεί και συζητάει και σας ζητάω
τη βοήθειά σας και την υποστήριξη. Υποστηρίζετε την ελληνική κυβέρνηση ενάντια στο Δουνουτού ότι αυτό δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα μέτρα ή όχι. Υποστηρίζετε τις δικούς μας υπολογισμούς και τις Κομισιόν ή όχι. Αυτό χρειάζεται ξεκάθαρη κουβέντα. Δεν είναι να λέμε και εσείς φέρετε το Δουνουτού. Εδώ είναι, αυτή είναι η διαμάχη, η πολιτική που είναι σοβαρή. Απευθύνονται στα πολιτικά επίδικα και δεν πετάνε την μπάλα στην εξάεδρα, κύριε Οικονόμου. Πάμε λοιπόν τώρα στη θέση του Δουνουτού, αφού σας είπα τη θέση της Ελλάδας. Κάντε ησυχία. Η θέση του Δουνουτού, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι μας πιέζει για αυτό το μηχανισμό, αλλά όπως θα διαβάσατε από την επιστολή της Λαγκάρντ, επίσης και πιο πολύ λέω εγώ, υπάρχουν πολλαπλές αναγνώσεις για αυτή την επιστολή, πιέζει τους Ευρωπαίους. Τους πιέζει τους Ευρωπαίους να δώσουν κάτι για το χρέος. Έχουμε και τη στάση κάποιων χωρών στην Ευρώπη, για να τελειώσω το τρίγωνο, όπως η Γερμανία, που λέει ότι ουσιαστικά θέλει ένα μη εφικτό τρίγωνο, γιατί η Γερμανία λέει ότι εγώ θέλω οπωσδήποτε συμφωνία, θέλω οπωσδήποτε το Δουνουτού μέσα και θέλω οπωσδήποτε να μην δώσω πάρα πολύ για το χρέος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τρία πράγματα δεν μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Και άρα η ελληνική θέση είναι ότι εμείς έχουμε κάνει αυτά που έχουμε υποσχεθεί και άρα το Δουνουτού και η Γερμανία πρέπει να συζητήσουν και να δώσουν μια λύση που είναι εφικτή, που θα δώσει μια λύση στο χρέος, που θα μας δώσει ένα καθαρό διάδρομο, που θα μπορούν και οι επενδυτές και οι πολίτες, γιατί το πακέτο που θα έρθει, που θα είναι και τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις, αλλά και το χρέος, πρέπει να είναι αξιόπιστο, όχι μόνο για τους θεσμούς, όχι μόνο για τους πιστωτές, αλλά πρέπει να είναι αξιόπιστο και για τον ελληνικό λαό. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες πού πηγαίνουν, ποιος είναι αυτός ο καθαρός διάδρομος, να ξέρουν και οι επενδυτές, για να φύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο που μας βάλανε Πασό και Νέα Δημοκρατία το 2010 και να επιστρέψουμε σε έναν ενάρρωτο κύκλο που μπορούμε με επενδύσεις να κοιτάξουμε μπροστά και να μπορούμε να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε στην κυρία Κεφαλογιάννη, της ξεφεύγει ότι είχαμε μια εκλογική μάχη μεταξύ το Γενάρη και σήμερα, αυτά που υποσχεθήκαμε στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση και όχι στην προτελευταία αναμέτρηση. Τι υποσχεθήκαμε? Ότι θα κάνουμε το πρόγραμμα που συμφωνήσαμε, θα διαπραγματευτούμε σκληρά για μερικά πράγματα και μετά όταν τελειώσει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση και πάρουμε κάποιο από το χρέος, θα μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το παράλληλο μας πρόγραμμα που θα μπορέσει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό για την υγεία, κάτι τελείως διαφορετικό για την παιδεία, για το κοινωνικό κράτος και για την κοινωνία. Θέλω λίγες κουβέντες, τελικά δεν θα μου φτάσουν τα 10 λεπτά κύριε Πρόεδρε, οπότε θα περιμένω κάποια ανοχή, σας το λέω από τώρα. Τι διαπραγματευτήκαμε και τι θα είχατε διαπραγματευτεί εσείς στα δύο θέματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Τι έχει γίνει στο ασφαλιστικό? Καταρχάς έχουμε την εθνική σύνταξη. Αυτό είναι η μάχη των μαχών εναντίον των νεοφιλελευθέρων. Γιατί οι νεοφιλελεύθεροι δεν θέλουν με τίποτα αυτό την εθνική σύνταξη που παίρνουν όλοι ανεξαρτήτως. Και γι' αυτό για τρεις μήνες πιέζανε τον Γιώργο το Κατρούγκαλο να μην υπάρχει αυτή η εθνική σύνταξη, αλλά να την παίρνεις ανάλογα με το εισόδημα. Γιατί αυτό που θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι είναι η εθνική σύνταξη να είναι μόνο για τους φτωχούς και οι πλούσιοι να αποφασίζουν όταν αισθάνονται ότι είναι γενναιόδοροι να παίρνουν περισσότερο και όταν δεν αισθάνονται τόσο γενναιόδοροι να παίρνουν λιγότερο. Αυτή είναι η μάχη που έδωσε ο Γιώργος Κατρούγκαλος για να υπάρχει εθνική σύνταξη. Πιστεύει κανένας ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θα είχαν δώσει αυτή τη μάχη? Ή πιστεύουν ότι θα είχαν δώσει άλλες μάχες για το επικουρικό και για να μην υπάρχει η ρήτρα μηδενικού
ελλείμματος με τον τρόπο που το λύσαμε εμείς, για να μην υπάρχει μεγάλη κοινωνική επίπτωση. Ή πιστεύει κανένας ότι όντως, κύριε Καραθανασόπουλε, θα μειωθούν το ποσοστά αναπλήρωσης? Αλλά δεν το προσέχετε πολύ καλά τον κύριο Κατρούγκαλο. Αυτό που το κάνουμε είναι ότι μειώνεται πολύ το ποσοστό αναπλήρωσης για τους πλουσίους, όχι για τους φτωχούς. Διαβάστε το νομοσχέδιο τι λέει. Πηγαίνουμε τώρα στο αφορολόγητο, γιατί να μην μου πείτε ότι κρυβόμαστε. Είπαμε για τις συντάξεις ότι είναι και αναδυνητική η πρότασή μας και προσπαθεί να προστατεύσει τα πιο λαϊκά στρώματα. Πάμε στο αφορολόγητο. Πρώτα να συμφωνήσουμε να μην χάσουμε το δάσος από τα δέντρα. Είναι κάποιος που αμφισβητεί ότι το αφορολόγητο στο ποσοστό που είναι από τα μεγαλύτερα αφορολόγητα σε όλη την Ευρώπη? Το αμφισβητείτε? Ωραία. Δεν το αμφισβητείτε. Άρα το πρώτο το κερδίσαμε. Μια αριστερή κυβέρνηση κράτησε το ψηλότερο αφορολόγητο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Το πρώτο. Δεύτερον, η δική μας η πρόταση για 9.000%... Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε κάποια προστασία, θα συνεχίζουν... Έχουμε αλλαγή. Ναι, αλλά παρακαλώ. Σας παρακαλώ να έχουμε κάποια προστασία, κύριε, να μπορώ να μιλήσω. Δεν ακούω τον εαυτό μου. Πρώτον. Δεύτερον. Όταν διακόπτουμε... Κύριε Βρούτση, μου λέτε... Ότι κρύβομαι. Και όταν, μήπως εσείς κρύβετε από την πραγματικότητα? Παρακαλώ. Μήπως από την πραγματικότητα κρύβετε εσείς? Συνεχίζω λοιπόν. 9.000% ήταν η πρότασή μου. Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω να αποφεύγετε τις ρητορικές ερωτήσεις, διότι υπάρχουν και σας διακόπτουν. Με διακόπτουν και τώρα με διακόπτε εσείς. Εγώ σας παρακαλώ. Συνεχίζω, αν μου επιτρέψει και το Προεδρείο και η Αντιπολίτευση. 9.000% ήταν η πρότασή μας. Και την καταβάσαμε αυτή την πρόταση σε μέσο όρο 8.800, που σημαίνει ότι ένας που δεν έχει παιδιά αυτή τη στιγμή θα παίρνει 200 το χρόνο λιγότερο από σήμερα και 100 το χρόνο λιγότερο από την πρώτη μας πρόταση για τα 9%. Με τρία παιδιά παίρνει ακριβώς το ίδιο με σήμερα και με σχέση με την αρχική μας πρόταση 100 παραπάνω. Άρα προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα συμβασμό που προστατεύει τις οικογένειες με τα παιδιά, γιατί αν κοιτάξετε τα στοιχεία φτώχειας και πιθανότητα να μπει στη φτώχεια στην Ελλάδα, τα παιδιά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτός είναι ο συμβασμός. Για να δούμε πόσο ταξική είναι η πρότασή μας για το φορολογικό, πρέπει να πάρουμε μαζί και το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης. Αν τα ξεχωρίσετε αυτά τα δύο, θα κάνετε λάθος. Αν τα πάρετε μαζί, τρία στοιχεία είναι η αλήθεια. Ότι σε όσους έχουν πάνω από δύο παιδιά υπάρχει μείωση φόρου για όσους έχουν εισοδήματα έως 60.000 ευρώ. Δηλαδή, κύριε Καραθανασόπουλο, φαντάζομαι αυτό σας καλύπτει ταξικά. Για όσους έχουν δύο παιδιά ή ένα παιδί, συνολικά το 99% όσων έχουν δύο παιδιά και το 98% όσων έχουν ένα παιδί έχουν μικρή ως μηδενική επιβάρυνση, και όσους δεν έχουν παιδιά, το συνολικά το 99% είτε έχει πολύ μικρή επιβάρυνση είτε έχει όφελος. Πάμε τώρα στους μικροεπιχειρηματίες, που δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε το αφορολόγητο σε αυτό που προσπαθήσαμε, όπως λέτε. Αλλά αυτό που καταφέραμε είναι να μειώσουμε την κλίμακα από τις 26% στο 22%. 26 στο 22 το κάναμε. Τελειώνω και ολοκληρώνω. Είπαμε από την αρχή ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κόψει τη στρατηγική σε τρεις στρώσεις. Η μία είναι αυτά που συμφωνήσαμε. Όλη η Ευρώπη που μας λέτε αναξιόπιστους, που μας λέτε ότι δεν μας πιστεύει κανέναν, ρωτήσετε τους αρχηγούς των σοσιαλιστών στην Ευρώπη ή των λαϊκών αν συμμερίζονται αυτά που λέτε.
έχει καταλάβει ότι αυτά που συμφωνεί αυτή η κυβέρνηση μπορεί να ήταν προβληματικά, μπορεί να είχαν πολλά αγκάθια, αλλά εμάς ο λόγος μας είναι συμβόλαιο. Αυτά είπαμε, αυτά κάναμε. Δεύτερον, διαπραγματευτήκαμε σκληρά και στο φόρο εισοδήματος και στο ασφαλιστικό. Και κανένας δεν πιστεύει ότι εσείς θα είχατε προστατέψει τη βασική σύνταξη. Κανένας δεν πιστεύει ότι εσείς δεν θα είχατε κάνει τίποτα που να χτυπήσει τους αγρότες, γιατί όλοι θυμούνται ότι στο δημοψήφισμα που ήταν για τη λύση του Γιούνκερ είπατε να ψηφίσουμε ναι. Δεν το ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Όλα αυτά που τώρα πολεμάτε είπατε στον ελληνικό λαό, εμείς τα δεχόμαστε. Και τρίτον, δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός όταν ακούει αυτά που έχει ακούσει από εσάς και ακόμα περισσότερο από τον κύριο Θεοχάρη, που πραγματικά έμεινε από τα ρούχα μου αυτά που είπε, ότι θέλω να, οι συντάξεις να μην είναι κρατικές αλλά να είναι στον ιδιωτικό τομέα. Χάρη μου, να σε πάω στη Βρετανία, να σε πάω στους ανθρώπους που χάσαν τις συντάξεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες και από τα προβλήματα που είχαν. Και όλος ο ελληνικός λαός ξέρει, αν θέλουμε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, αν θέλουμε συντάξεις, ξέρουν πού να κοιτάν και πού να μην κοιτάν. Παρακαλώ. Η κυρία Παπαρίου.